coach, η ΑΕΛ για 37 λεπτά ήταν στη διεκδίκηση της νίκης χωρίς το Σέπερτ. Σήμερα δείξατε ότι δεν υστερείτε καθόλου από τις υπόλοιπες ομάδες για άλλη μια φορά. Αν μπορείτε να μας κάνετε μια ανακεφαλαίωση του αγώνα και πώς είδατε αυτή την παρουσία της ομάδας σας. Καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος πραγματοποιεί μια πολύ καλή πορεία. Θεωρώ ότι όποιος και να κέρδισε το παιχνίδι θα ήταν δίκαιο. Παρόλο που την τελευταία στιγμή η δική μου ομάδα στερήθηκε τις υπηρεσίες του καλύτερου μας παίχτη, αλλά η φετινή ΑΕΛ δεν χτίστηκε για να βρίσκει δικαιολογίες, αλλά για να βρίσκει απαντήσεις. Το σύνολο είναι έτοιμο για να αντεπεξέλθει σε όλα τα παιχνίδια. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε για 37 λεπτά, όπως είπες και εσύ, Ρόδοτε, ήμασταν ανταγωνιστικοί. Για κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες είχαμε επισημάνει, δείξαμε κάποιες αδυναμίες στην άμυνα και δεχθήκαμε εύκολα καλάθια. Για τον Μάρκου, τι έχεις να πεις? Ήταν καταπληκτικός, για 2 πόντους μακριά από το ρεκόρ καριέρας, ό,τι έριχνε ήταν μέσα. Ο Παναγιώτης είχε εξαιρετική εμφάνιση. Είμαι πεπισμένη ότι αυτό το παιδί έχει πάρα πολλές δυνατότητες και μπορεί να προσφέρει πολλά. Ήταν μια προσωπική δική μου επιλογή και χαίρομαι πάρα πολύ που τον είδα. Δυστυχώς όμως ο Παναγιώτης ήταν μόνος επιθετικά και στερηθήκαμε τη βοήθεια από τους άλλους 3 Αμερικάνους που υστέρησαν και έμειναν χαμηλά στο σκορ. Coach, και μια τελευταία ερώτηση και να σας αφήσω να πάω στα αποδυτήρια. Η ΑΕΛ με το τέλος του πρώτου γύρου βρίσκεται κοντά στην πρωτιά, κοντά στην κορυφή. Παίζετε Βαλκανική Λίγα, είναι και το κύπελο. Τι θέλετε να πετύχετε τώρα φέτος με την ΑΕΛ, έχοντας ένα γύρο πλέον μπροστά σας? Η αλήθεια, όταν ξεκίνησε η φετινή χρονιά, δεν χτίστηκε για να πάμε στην Βαλκανική Λίγα. Στην πορεία δημιουργήθηκε η φετινή Βαλκανική Λίγα. Θεωρώ ότι θέλουμε σε όλα να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Νομίζω ότι πλέον, όπως δείξαμε ότι μπορούμε, η είσοδο στην τετράδα είναι ένας εφικτός στόχος και στη Βαλκανική Λίγα είναι εμπειρίες τις οποίες θα κερδίσουμε τη φετινή χρονιά και δεν ξέρουμε πού μπορούν να οδηγήσουν.